Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε μέσα από το φακό του Hellenic TV την ταλαντούχα και καταξιωμένη συνθέτηδα σολίστρα ακορντεόν και performer Ζωή Τηγανούρια και μάλιστα από την όμορφη Σαμοθράκη. Το βίντεο που μόλις έχουμε δει είναι ένα μικρό δείγμα από το ταλέντο της Ζωής. Ας την γνωρίσουμε και ας την καλωσορίσουμε στο Hellenic TV. Καλησπέρα, Ζωή μου. Καλησπέρα και από μένα. Τι κάνετε? Καλά, καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Πραγματικά, από πού να αρχίσουμε? Έχεις πατήσει γκάζι με μεγάλες δημιουργίες και επιτυχίες και μας κάνεις περήφανους παγκοσμίως. Πρέσβυρα του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό σίγουρα και μας μαγεύεις και μας ταξιδεύεις σε παραμυθένιες διαστάσεις με τη μουσική σου. Τι να πω, τιμή μου μεγάλη όλα αυτά τα σχόλια. Πολύ ωραία και μάλιστα και ακόμη και η πανδημία δεν σταμάτησε τη δημιουργικότητα σου, αφού καινούργιες συνθέσεις, παραστάσεις. Γι' αυτό λέω να αρχίσουμε από τα πρόσφατα, μέχρι και το Hollywood. Καταρχήν ένα θερμό ευχαριστώ και σε εσάς για την πρόσκληση, για την συνέντευξή μας. Έχω κάνει συναυλία στο παρελθόν στο Λονδίνο και είμαι πολύ χαρούμενη. Θα ήταν μεγάλη χαρά να το επαναλάβουμε και να βρεθώ κοντά στον κόσμο της ομογένειας που μας αγαπάει και τους αγαπάμε και η μουσική μας φέρνει πάντα πιο κοντά. Θα είναι μεγάλη χαρά μας, Ζωή μου, να σε έχουμε και πάλι κοντά μας. Λοιπόν, όπως είπα, τώρα περνάμε δύσκολο καιρό, υπάρχει και ακόμη υπάρχει η πανδημία. Όμως εσύ έκανες πάρα πολλά αυτό το διάστημα και από ό,τι γνωρίζω, ένα είναι αυτό με το που ήσουν μέλος από διάφορα μέλη του κόσμου και κάνετε αυτό το τραγούδι για την πανδημία. Θα ήθελες να μας πεις λίγα λόγια γι' αυτό, πώς έγινε? Την περίοδο λοιπόν που ήμασταν όλοι χλεισμένοι, μαντρισμένοι να το πω έτσι στα ελληνικά, στα σπίτια μας και δεν τολμούσαμε να βγούμε έξω παρά μόνο στο σούπερ μάρκετ, ήρθε ένα πάρα πολύ ωραίο email από τον Jason McCoy. Είναι ένας τραγουδοποιός από τον Καναδά, κοινός γνωστός μας με τον Παύλο Στυλτικίδη, έναν Έλληνα καταξιωμένο στην Βόρεια Αμερική που κάνει μεγάλη καριέρα, ο οποίος με σύστησε στον Jason McCoy. Και μου πρότεινε να συμμετέχω με το ακορντεόν σε μια δική του παραγωγή και σύνθεση, με παγκόσμια εμβέλεια φυσικά, στην οποία θα συμμετέχουν και άλλοι καλλιτέχνες από όλο τον πλανήτη. Από την Σουηδία, από την Αυστραλία, από τον Καναδά, από την Ινδία, από τη Γαλλία. Φυσικά ήταν πολύ μεγάλη χαρά αυτό για μένα, η συμμετοχή μου και κυρίως επειδή τα έσοδα από το κομμάτι αυτό θα χρησιμοποιούσε ο Ερυθρός Σταυρός για την καταπολέμηση της πανδημίας. Πραγματικά λοιπόν το We Are One με τον Jason McCoy και όλους τους υπόλοιπους συντελεστές ήταν για μένα μια έκπληξη και μια χαρά την περίοδο που όλοι μας ήμασταν θλιμμένοι με όλο αυτό που συνέβαινε και που εξακολουθεί δυστυχώς να συμβαίνει. Μπράβο και συγχαρητήρια. Το Shalom αυτό του Hollywood, Tango, αν δεν κάνω λάθος, έτσι ναι, Tango Shalom. Πότε αυτό, πότε προέκυψε? Είναι μια παραγωγή που πέρσι ολοκληρώσαμε όλη τη μουσική. Μαζί με τον άντρα μου γράψαμε τη μουσική για το soundtrack της ταινίας Tango Shalom. Πρόκειται για μια κομμωδία κατά κάποιο τρόπο, μια καταπληκτική ταινία του Hollywood που συμμετέχουν μεγάλοι ηθοποιοί από το Hollywood όπως η Ρενέ Τέιλορ, όπως η Λενή Καζάν γνωστή από το Γάμος αλλά ελληνικά και η Ρενέ Τέιλορ γνωστή από το Νταντά. Είναι ο σκηνοθέτης ο Γκαμπριέλ Μπολόνια, music supervisor η Ζίζη Μπολόνια, γενικώς συμμετέχουν μεγάλα ονόματα. Η πρόταση ήρθε όταν η παραγωγή αυτή άκουσαν της ταινίας το δικό μου Last Tango by Zoe και μου ζήτησαν να γράψω μουσική για μια σκηνή της ταινίας, την πιο σημαντική σκηνή της ταινίας. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό και μετά ήρθαν τα υπόλοιπα, η επόμενη πρόταση, επόμενο κομμάτι και τελικά καταλήξαμε να γράψω όλο το soundtrack της ταινίας αυτής. Η πανδημία καθυστέρησε και την κυκλοφορία της παραγωγής αυτής, η οποία είναι έτοιμη. Και είμαστε σε εναναμονή της κυκλοφορίας. Πάρα πολύ ωραία. Ζωή μου, τώρα τελευταία κυκλοφορεί ένα τραγούδι στην Ελλάδα που το έχει ερμηνεύσει και τη Γαρπή
Ουρανέ, έτσι. Και μάλιστα κάποιος από το Ιράν, νομίζω, καλλιτέχνης, ήρθε στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είσαι πλήρως ενημερωμένη. Μπράβο. Λοιπόν, πράγματι, ο Ζωντανός Ουρανός, ένα τραγούδι στο οποίο τόλμησα να γράψω και στίχο. Δεν γράφω γενικό στίχο. Σε αυτό το κομμάτι μου βγήκε ένας πολύ ωραίος στίχος. Πιστεύω. Δεν ξέρω αν είναι ωραίος, αγαπήθηκε πάντως από τον κόσμο. Το τραγούδι λοιπόν Ζωντανός Ουρανός που πρωτοερμήνευσε η Κέτι Γαρντί στην ελληνική δισκογραφία. Αυτή τη στιγμή το ερμηνεύει ο Ρούμπεν Ματολάη. Είναι ένας πολύ διάσημος Ιρανός τραγουδιστής που έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες στο Ιράν. Και το ευχάριστο σε αυτή την παραγωγή είναι ότι μου έκανε έκπληξη, γιατί ήρθε στην Ελλάδα, πήγε στη Σαντορίνη και έκανε το βίντεο κλιπ του κομματιού αυτό. Μου το παρουσίασε δηλαδή έτοιμο. Και αυτή τη στιγμή στο Ιράν ακούγεται το τραγούδι μου, που ο ίδιος το τραγουδάει με προφορά φυσικά ιρανική, στα ελληνικά όμως. Δηλαδή, στα ελληνικά. Ναι, ακριβώς. Πολύ ωραία. Έτσι πήγε και η μουσική σου και στο Ιράν. Γι' αυτό λέω παγκοσμίως είναι που μας κάνεις περήφανος, αλλά και στην Ελλάδα, ζωή μου, είχες και συναυλίες σε μεγάλους χώρους, Αλεξανδρούπολη, αν δεν κάνω λάθος. Λάβανε και γίνανε κάποιες συναυλίες. Δυστυχώς, πρέπει να το πω αυτό, μου ακυρωθήκαν και κάποιες άλλες, γιατί τις ημέρες που ήταν να κάνω τη συναυλία έτυχε να έχουν lockdown οι περιοχές, δηλαδή, ας πούμε, Σαμοθράκη, που είχα 16 Αυγούστου, μερικές μέρες πριν, ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας. Το ίδιο συνέβη και με τη Βέρεια πρόσφατα. Ακυρώθηκε και αυτή. Μάλλον δεν ακυρώθηκε, αναβλήθηκε για να γίνει αργότερα στην έβριση πόλη της Βέρειας. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα πράγματα να γίνουν στην πορεία και δεν σταματάω ποτέ να δημιουργώ, να σκέφτομαι τις επόμενες παραγωγές και το καλλιτεχνικό μου μέλλον. Και συγχαρητήρια, γιατί έχεις γράψει και τη συνθέση, τη μουσική για το. Για τη σειρά, νομίζω, κάποιου τηλεοπτικού καναλιού. Του Χάρη Ρωμά. Για να πάρει ένα ψυχογείο και μάλιστα και ένα ντοκιμαντέρ για τα πριγκυπονίσια. Είναι εξαιρετικά. Δεν σταμάτας. Γι' αυτό λέω, έχεις πατήσει γκάζι. Όσον αφορά το soundtrack του σύριαλ Del Giannis Παρθαναγωγείο, θέλω να πω ότι το τραγούδι 2000 κατά κόκκινα με τους στίχους φυσικά του Χάρη Ρωμά και τη μουσική και την παραγωγή δικά μου. Έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει ακουστεί και έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Και είναι και το τραγούδι του soundtrack, του serial, συγγνώμη. Ζωή μου, όμως, έχεις φτάσει μουσική σου με ένα αφιέρωμα, μια δουλειά που έχεις κάνει. Είχες και πρόσκληση στο Προεδρικό Μέγαρο. Παραμονή, νομίζω, πρωτοχρονιάς. Ακριβώς. Για τη γενοκτονία, τα συγχαρητήρια από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Πώς αισθάνθηκες όταν, πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Δεν θέλω να κρύψω ότι ένιωσα πραγματικά υπερηφάνεια τη στιγμή που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με συνεχάρει λέγοντάς μου ότι θέτει ζήτημα εθνικής συνείδησης με το τραγούδι σου αυτό. Είναι ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πάρα πολύ, που συγκίνησε πάρα πολύ κόσμο, που προβλήθηκε αρκετά από τα μέσα. Το έχουν ερμηνεύσει τα αδέρφια Τσαχουρίδη, που είναι επίσης πολύ αγαπητά. Τους στίχους έχει γράψει ένας πατριώτης μου από την Αλεξανδρούπολη, Πασχάλης Μπούρας. Είναι ένα κομμάτι που νομίζω άξιζε αυτά που του έτυχαν. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω αξίζει να δούμε ένα απόσπασμα τώρα. Βεβαίως. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την τιμή να σας παρουσιάσω και ασφαλώς να σας αφιερώσω, όπως και σε όλο τον ελληνισμό, την επίκαιρη πρόσφατη σύνθεσή μου και παραγωγή σε στίχους του πατριώτου Πασχάλη Μπούρα με τίτλο «Γενοκτονία». Ξέρουμε όλοι ότι είναι η ματωμένη πτυχή στην ιστορία του ελληνισμού. Στον πόδο θέλω
Αυτό το τραγούδι χθες είναι ζήτημα εθνικής συνείδησης. Για όλοι. Δεν ξεχνάμε. Και ποτέ ξανά. Και πάλι τα συγχαρητήρια μου, Ζωή μου. Δηλαδή, φαντάζομαι, ήταν κάτι εξαιρετικό αίσθημα που θα είναι μία ξέχαστη στιγμή αυτό για σένα. Και ξέρω ότι έχεις δουλέψει πάρα πολύ σκληρά, όμως με ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, σε ένα αφιέρωμα του Στέλιου Καζατζίδη. Να, λοιπόν, πώς συνδέονται όλα. Είχα φάει μια φλασιά που τη λέμε εδώ στην Ελλάδα, μια έμπνευση της στιγμής, να παρουσιάσω τα αγαπημένα μου από μικρή λαϊκά τραγούδια με ένα διαφορετικό τρόπο. Όχι με κιθάρα και μπουζούκι και όργανα που χρησιμοποιούν συνήθως για αυτά τα λαϊκά τραγούδια, που δεν τα υποτιμώ, μου αρέσουν πολύ. Απλά είχα την ιδέα να παιχτεί με κουαρτέτο εγχόρδων το λαϊκό τραγούδι και ακορντεόν. Μια άλλη διάσταση στο λαϊκό τραγούδι, συνδυάζοντάς την με τα δικά μου τα κομμάτια, με τις δικές μου συνθέσεις, το τάγκο δηλαδή με το λαϊκό, έτσι ώστε να βγει ένα αποτέλεσμα που νομίζω, παίζοντάς τους και σε ελληνικό κανάλι κρατικό, άρεσε πάρα πολύ και έχω πάρει τις καλύτερες κριτικές γι' αυτό. Και κάπως έτσι συνδυάστηκαν και οι δικές μου συνθέσεις και η γενοκτονία, γιατί τυχαίνει ο Καζατζίδης να ήταν από το Πόντο και είχε πει καταπληκτικά λόγια για τον ποντιακό ελληνισμό, τα οποία στις παραστάσεις μου τα συνδέω με τον Καζατζίδη και με τις συνθέσεις μου και με το κουαρτέτο, γιατί η μουσική είναι μία ενιαία και αδιαίρετη. Και πάντα υπάρχει τρόπος να συνδέσω τα πράγματα που για άλλους θεωρούνται ασυνδύαστα, να τα φέρω όλα και να έχουν ένα κοινό αποτέλεσμα, ένα μουσικό χαρμάνι. Και πράγματι ήταν πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα σου, Ζωή μου. Έχουμε ένα απόσπασμα τώρα να δούμε, που ήσουν προσκεκλημένοι, για να δούμε αυτό για το αφιέρωμα στο Καζατζίδη.
Η συνεργασία σου, ζωή μου, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, αλλά από ό,τι γνωρίζω και με πολύ γνωστούς ξένους καλλιτέχνες, έχεις κάποιους που ήταν κάτι ιδιαίτερο που συνεργάστηκες και ήταν μια ξεχωριστή συνεργασία για σένα. Μέχρι και στον Πούτα πάρει οι συνθέσεις σου, έτσι. Κάτι έχω. κάποια εμπειρία η οποία έχει χαρακτήσει τη μνήμη μου και ήταν όταν έκανα support το 2006, αρκετά χρόνια πίσω, στον James Brown, στην τελευταία του περιοδία στην Ευρώπη. Support λοιπόν στο θέατρο του Λυκαβητού, με το σχήμα που είχα τότε του Σένσο Λατίνων. Είχα βγάλει την πρώτη μου ψυχολογική παραγωγή το 2006, το Libertango, που είχε αρέσει πάρα πολύ, είχε και βίντεο κλιπ. Ήταν μια παραγωγή ιδιαίτερη, του την έστειλα στους παραγωγούς του, δηλαδή την παραγωγή αυτή, να τη δούνε ως πρόταση για να γίνω support στη συναυλία του, και του άρεσε πολύ και το ενέκριναν και έτσι συνέβη και αυτό. Έχεις, ναι. Έχεις πάρει και πολλά βραβεία και το χρυσό μετάλλιο, κάτι έχεις πάρει για κάτι από αυτά τα επιτεύγματα σου. Αυτό που προέκυψε, πώς το είπε. Το μετάλλιο δεν το λες, δεν είναι χρυσό μετάλλιο. Απλά έχω συμμετάσχει σε παγκόσμιο φεστιβάλ ακορντεόν στην Φινλανδία. Έχω παίξει στο Βατικανό στα βραβεία του Ζέπε Σιάκα. Επίσης ένα βίντεο υπερπαραγωγή που έχει στο Κράτης Ρόλα Γονίση με μια διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια, την Ingrid, με το Avec Toi, ένα πολύ ωραίο κομμάτι που έκανε το 2011 επιτυχία. Διάφορα πράγματα σε σχέση με το εξωτερικό, τα οποία με γέμισαν εμπειρίες, όμορφες στιγμές, όμορφες αναμνήσεις και μου δίνουν κίνητρο για να συνεχίσω να κάνω πράγματα σε αυτή τη δύσκολη εποχή που βιώνουμε όλοι μας. Και έχεις και τη δική σου εταιρεία, έτσι, που αν δεν κάνω λάθος είχες επιλεχθεί σε ένα γεγονός, τέλος πάντων, που έγινε 100 μοίρων. 100 μοίρων, ναι, ναι. Αυτό τι ακριβώς ήταν, ζωή μου? Είχαν φτιάξει μια λίστα από πάρα πολλές γυναίκες επιχειρηματίες, στην οποία μου πρότεινε να συγκυρώσω κάποια αίτηση και να την αποστείλω για να διαλέξουν από αυτές τις πανευρωπαϊκά έχει γίνει αυτή η επιλογή κάποιες γυναίκες που τους θεωρήσαμε ότι είναι πρότυπο για άλλες γυναίκες για την γυναική επιχειρηματικότητα. Και έτυχε από την Ελλάδα να διαλέξουν εμένα ως επιχειρηματία μέσα από την εταιρεία μου, τη Zoe Music, την οποία ξεκίνησα το 2008. Είναι μια εταιρεία που φιλοξενεί αρχικά τις δικές μου παραγωγές, έτσι την ξεκίνησα, ως στέγη για τον καλλιτέχνη ζωή τη Γανουριά και για τις συναυλίες μου και για τις δισκογραφικές μου παραγωγές. Όμως στην πορεία ήρθαν πολλοί καλλιτέχνες, κυρίως νέοι και κάποιοι πιο γνωστοί, και μου ζητάγανε να τους δώσω τραγούδια, να τους κάνω την παραγωγή. Οπότε ο αριθμός των καλλιτεχνών που έχει πλέον η εταιρεία μου έχει αυξηθεί κατά πολύ. Πολλά νέα παιδιά ταλαντούχα, με τα οποία συνεργάζομαι και στις συναυλίες μου, στις live εμφανίσεις μου. Και τους κάνω την παραγωγή τους, είναι τραγούδια, είτε παίρνω τα δικά τους τα κομμάτια και τα κάνω παραγωγή μαζί με τον άντρα μου. Ο άντρας μου κάνει κυρίως τις παραγωγές, την επιμέλεια, τις ενορχιστρώσεις. Ο Στέλιος Γενεράλης, λοιπόν, ο σύζυγός μου. Και μάλιστα θέλω να αναφέρω ότι αυτή την περίοδο θα κυκλοφορήσει και μια καινούργια παραγωγή. Με την Ελένη Βουδουράκη, είναι μια εξαιρετική μέτρο σοπράν της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, που θα πει δύο δικά μου κομμάτια, θα ταξιδεύω και το φως που τρέχει, σε στίχους του Ηλία Κατσιούλη και της Βαρτουή Βαρτανιάν αντίστοιχα, ο γνωστός Ηλίας Κατσιούλης, που έχει αφήσει την εποχή του και το στίγμα του, με συμφωνική ορχήστρα στρωμένα και ακορντεόν. Νομίζω ότι είναι μια παραγωγή που αξίζει τον κόπο επίσης να τη φιλοξενήσετε. Σίγουρα. Και αυτό θα έλεγα ότι μάλιστα συνέπραξες με συμφωνικές ορχήστρες, όπως και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Αθήνας, που μάλιστα όταν πριν κλείσουμε θα δούμε και αυτό, ένα εξαιρετικό, ένα από τα αγαπημένα μου. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, αλλά ιδιαίτερα αυτό είναι εξαιρετικό. Ζωή μου, πριν κλείσουμε, ένα μήνυμα για τα σχέδια σου με αυτή την πανδημία. Δεν σε φοβίζει, βλέπω. Γίνονται αλλαγές. Ναι. Είναι μια περίοδος
δύσκολη, πάρα πολύ και περίεργη. Θέλω να στείλω μήνυμα στην ελληνική πολιτεία να σκύψει λίγο πάνω από τους Έλληνες μουσικούς, τους συναδέλφους μου, εμένα, τον σύζυγό μου, άπειρες οικογένειες που είμαστε μουσικοί, συνθέτες, τραγουδιστές και πορευόμαστε και ζούμε και επιβιώνουμε μέσα από τη μουσική. Νομίζω ότι μας έχει λίγο παραμελήσει το τελευταίο καιρό. Εγώ προσωπικά έχω χάσει την καλοκαιρινή περίοδο, παρόλο που έκανα αρκετές συναυλίες, έχω χάσει 11 μετρημένες μεγάλες συναυλίες. Πίσω από μένα υπάρχουν άλλοι 15 άνθρωποι, μουσικοί, χολήπτες, τεχνικοί, τραγουδιστές. Αν κάτσεις και τα υπολογίσεις όλα αυτά, και χώρια πόσες συναυλίες θα έκλεινα εφόσον δεν υπήρχε η πανδημία, εγώ σου λέω για συναυλίες που ήταν κανονισμένες και ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή. Αυτό λοιπόν πραγματικά μου δημιουργήσε ένα προβληματισμό το τελευταίο διάστημα. Και το μήνυμα που θα στείλω είναι στην πολιτεία μας να σκύψει πάνω από το πρόβλημα του Έλληνα καλλιτέχνη. Και όχι μόνο μουσικού, και ηθοποιού και άλλων ανθρώπων που ζουν μέσα και βιώνουν μέσα από την τέχνη τους. Σίγουρα, ευχαριστώ. Φυσικά, να περάσει γρήγορα αυτή η τρέλα που ζούμε, που προβληματιζόμαστε όλοι αν είναι αληθινό, είναι λίγο υπερβολικά φτιαγμένο. Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Κάτι δεν μου αρέσει πάντως. Ακριβώς. Είναι όλοι αυτό. Σκεφτόμαστε τι γίνεται. Δηλαδή κατά κρύβια, αλλά είναι δύσκολο να το ξέρουμε. Θα κάνουμε υπομονή και ελπίζουμε να περάσει σύντομα. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα να πω κάτι. Δεν ξέρω αν είναι δηλαδή αυτό που έχεις η φιλοξενία της Σαμοθράκης και να σε ευχαριστήσω και μία φορά ακόμη. Όταν ήρθες για να με συναντήσεις στην Αθήνα, και να ευχαριστήσουμε τον κοινό μας, τον αγαπητό μας κοινό φίλο Πάμπη Πετράκη, που είναι το μέσο που γίναμε φίλες. Yes. Και όταν θα επέστρεφα εκεί που έμενα, δεν μ' άφησες κατ' ουδένα λόγο να πάρω ταξί. Στην τα Χριστούγεννα και λες όχι. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αυτό θέλω να πω με αυτό, ότι δεν είναι ταλέντο. Υπάρχει και ανθρωπιά και το έχεις αυτό ζωή μου. Γι' αυτό σε ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και από μένα και από το Hellenic TV και από όλο τον ελληνισμό. Και εγώ να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου. Να πω τα φιλιά μου στον πολύ αγαπημένο μου τον Μπάμπη, ο οποίος ξέρει πόσο πολύ τον αγαπάω και τον έχω διαρκώσει στο μυαλό μου. Εύχομαι να τα ξαναπούμε ή αν συντόμως. Και να περάσουν όλα τα αρνητικά. Μόνο χαρές και μόνο ευτυχία σε όλο τον πλανήτη. Μπράβο. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Με πολύ αγάπη η ζωή μου. Σε χαιρετάμε. Γεια σας.